Καλημέρα κύριε Παπανικολάου. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς και στους ακροατές. Καλημέρα στην Κρήτη. Κύριε Παπανικολάου, θέλω εξ αρχής να σας ρωτήσω. Μάλιστα. Μήπως επειδή αυτά τα λέτε ως γιατροί πρώτης γραμμής, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά και εδώ τα έχετε πει, από το τέλος της Άνοιξης, μπαίνοντας το καλοκαίρι, ότι παιδιά υπάρχει ένα θέμα. Και με κλίνες και με μεθ. Ποια είναι όμως η αλήθεια τελικώς? Ναι, βεβαίως, θα σου πω αμέσως. Καταρχήν, το συγκεκριμένο θέμα βγήκε στην επικαιρότητα όχι προχθές, την περασμένη Πέμπτη, που τότε δεν είχε ιδρώσει το αυτή κανενός. Γιατί επανήλθε το συγκεκριμένο θέμα στην επικαιρότητα και αγανάκτησε όλος ο ιατρικός κόσμος της χώρας? Να σας πω αμέσως γιατί. Γιατί την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου, κύριε Σαχίνη, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, θα σας πω μετά ποια είναι τα αδικαιολόγητα, αν με επιτρέψετε, βγήκε από βήματος της Βουλής των Ελλήνων και είπε το πιο αντιεπιστημονικό πράγμα που μπορεί να υποθεί. Δηλαδή, ότι για τον βαρέως πάσχοντα διασωληνωμένο ασθενή που έχει βαριά πνευμονία COVID-19, το να νοσηλεύεται σε έναν απλό θάλαμο με ένα μπρόχειρο αναπνευστήρα είναι το ίδιο με το να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Το οποίο είναι άρνηση της εντατικής θεραπείας, άρνηση της σύγχρονης ιατρικής και άρνηση της επιστήμης. Μάλιστα ζήτησε και μελέτες τότε ο κύριος Πρωθυπουργός και παραδόξως υπάρχουν και μελέτες που λένε ότι αυτοί οι ασθενείς όλοι αποβιώνουν. Είναι όλοι καταδικασμένοι σε θάνατο αν δεν βρουν κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Για τον απλούστατο λόγο, κύριε Σαχίνη, ότι ακόμα και αν ένας ασθενής που πάσχει από βαριά COVID-19 πνευμονία σταθεροποιηθεί, δεν μπορεί να γίνει εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας ο απογαλακτισμός του από το μηχανικό αερισμό. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Άρα είναι εξ ορισμού καταδικασμένο σε θάνατο. Λίγες ώρες όμως μετά την ομιλία αυτή του κυρίου Πρωθυπουργού που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις, διαπιστώσαμε ότι η ψευδοεπιστήμη του κύριου Πρωθυπουργού αφορά μόνο κοινούς πολίτες. Δεν αφορά μητροπολίτες, γιατί λίγες ώρες μετά την ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού είδαμε ότι ο Μητροπολίτης Αιτωλίας αμέσως μόλις διασωληνώθηκε, που είναι ηλικιωμένος, βρήκε αμέσως κρεβάτι σε πανεπιστημιακή πτέρυγα ΜΕΘ των Αθηνών. Καταλάβατε πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση? Μάλιστα. Έτσι ξεκίνησε. Μάλιστα. Άρα μου λέτε... Ωραία. Επίσης επ' αυτού έχω να πω ότι ήταν τελείως απαράδεκτα αυτά που είπε χθες και προχθές ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης. Μισό λεπτό, κύριε Παπανικολάου, κάντε μου τη χάρη. Με βάση αυτό που περιγράφετε, μου λέτε δηλαδή ότι είναι άρνηση της άρνησης, δηλαδή είναι αρνητής στο κομμάτι της ΜΕΘ ο Πρωθυπουργός? Βεβαίως. 100% από την ομιλία του στη Βουλή αυτό προκύπτει, το έχουμε καταγγείλει δημόσια από τότε. Βεβαίως. Μάλιστα. Και τώρα το λέτε... έχουμε καταγγείλει και σε ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ. Οπότε και μάλιστα ομόφωνη. Λέτε ότι... Περιμένετε. Ναι, περιμένετε. Λέω, ο κύριος Πλεύρης χθες και προχθές είπε κάποια απαράδεκτα πράγματα για να δικαιολογήσει το συγκεκριμένο συμβάν με τον Μητροπολίτη. Ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι οι άλλοι πάνω από 100 ασθενείς πάσχοντες από κορονοϊό, διασωληνωμένοι μηχανικά αεριζόμενοι, που υπήρχαν στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ εκείνη την ημέρα, δεν είχαν πάει σε ΜΕΘ όχι γιατί δεν υπήρχαν κλίνες, αλλά γιατί οι γιατροί τους, οι θεράποντες γιατροί, οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι γιατροί του ΕΣΥ, δεν ήθελαν να τους πάνε γιατί οι ασθενείς ήταν ασταθείς, έτσι είπε ο Υπουργός Υγείας, και ο 80χρονος Μητροπολίτης ήταν σταθερός, γι' αυτό παρέκαμψε τους άλλους 100. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα να λέγονται από Πρωθυπουργό της χώρας και από Υπουργό Υγείας. Αυτά είναι όμως, κύριε Σαχίδη, αν με επιτρέπετε, το δέντρο, όπως είπατε, υπονοήσατε πολύ σωστά. Μισό λεπτό, δηλαδή αρνητής και ο κύριος Πλεύρης. Έχουμε ο άλλου... κύριος Πλεύρης είπα ακριβώς τι είπε. Ναι. Δεν τον χαρακτήρισα. Όχι, λέω, έχουμε άλλου είδους αρνητές λοιπόν, πλέον. Άλλου είδους. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Αρνητής της, της πραγματικότητας μάλλον. Πάμε παρακάτω. Αυτά όλα, το ξαναλέω, όπως σωστά υπονοήσατε στην αρχή, είναι το δέντρο.
πάμε να δούμε το δάσος. Βεβαίως. Δηλαδή, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει εξελιχθεί σε κυβέρνηση των fake news? Για να κουκουλώσει τις εγκληματικές της ευθύνες, οι οποίες είναι οι εξής, κύριε Σαχίνη. Προσέξτε. 28 Νοεμβρίου 2021. 120 διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός ΜΕΘ στη λίστα για ΜΕΘ. 30 Νοεμβρίου, 142. 2 Δεκεμβρίου, 172. 8 Δεκεμβρίου, 183. Η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς είναι πάσχοντες από κορονοϊό, έτσι. Mm-hmm. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ένα δραματικό cascade καταστροφής. Σημαίνει ότι η πανδημία εξελίσσεται ραγδαία σε κρίση εντατικής θεραπείας και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις εξελίσσεται ακόμα και σε κρίση οξυγόνου. Γιατί έχουμε αναφορές κάθε μέρα από όλα τα νοσοκομεία της χώρας ότι δεν φτάνει το οξυγόνο ακόμα και για τους ασθενείς που δεν είναι διασωληνωμένοι και πρέπει να είναι σε συσκευές οξυγόνου high flow. Και στο δικό μου το νοσοκομείο της Νίκαιας και στο νοσοκομείο του Πανεπιστημιακού του Ρίου και σε μια σειρά άλλα νοσοκομεία της χώρας, σχεδόν τα περισσότερα. Αυτά συμβαίνει να κάνουν το εξής που το έχουν αποδείξει οι ιατρικές μελέτες, για να προλάβω τον Πρωθυπουργό. Όταν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, η θνητότητα της νόσου COVID-19 εκτινάσεται στα ύψη και από το 1,5% μπορεί να ξεπεράσει το 5%, ακόμα και το 7%. Όταν το σύστημα ανεπαρκεί να καλύψει τις ανάγκες εντατικής θεραπείας, αλλά ακόμα και τις ανάγκες σε οξυγόνο, τότε η θνητότητα της νόσου COVID-19 υπερπενταπλασιάζεται πολλές φορές, κύριε Σαχίνη. Και αυτό είναι εξηγήσιμο που συνέβη στη Γιουχάν του Δεκεμβρίου του 2019 και στη Λομβαρδία το Φεβρουάριο του 2020, γιατί ήταν μια καινούρια νόσος και υπήρχε ευνηδιασμός. Είναι εξηγήσιμο που συνέβη στην Ινδία τον Απρίλιο του 2021, γιατί είναι μια χώρα που εκατοντάδες εκατομμύρια πληθυσμού ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες απίστευτης φτώχειας. Όμως είναι εγκληματικά αδικαιολόγητο να συμβαίνει στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2021. Σε μια Ελλάδα που η κυβέρνησή της είχε προειδοποιηθεί από μας ήδη από το Φεβρουάριο του 2020 για το τι έπρεπε να κάνει και δεν το έπραξε, και που είχε προειδοποιηθεί και πάλι άλλη μια φορά από την ΟΕΝΓΕ εν όψη αυτής της κατάστασης που βιώνουμε σήμερα, τώρα πρόσφατα δηλαδή, και πάλι δεν έκανε αυτό που της είπαμε. Μόνο και μόνο αν είχε κάνει αυτό που της είχαμε πει, να είχε δεσμεύσει ανεφόρον όλες τις κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα, που είναι περίπου 300, ανεφόρον μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον είχαμε πει, και για περιστατικά κορονοϊού που τώρα δεν έχουν δώσει ούτε μία κλίνη ΜΕΘ σε όλη τη χώρα για περιστατικά κορονοϊού, θα είχαμε σώσει πάρα πολλές ζωές. Μόνο και μόνο αυτό να είχε γίνει. Μόνο και μόνο αυτό. Επειδή λοιπόν η κυβέρνηση θέλει να τα κουκουλώσει όλα αυτά, επιδίδεται σε μια συνεχιζόμενη καταιγίδα fake news, στην οποία, προσέξτε, αυτοπαγιδεύεται. Όταν ο κύριος Πλεύρης σε γραπτή ανακοίνωσή του 27 Νοεμβρίου 2021, επαναλαμβάνω, γραπτή, μπορείτε να τη βρείτε, έλεγε ότι στο ΕΣΥ λειτουργούν, στο ΕΣΥ, μόνο στο ΕΣΥ, 1.300 κλίνες ΜΕΘ, που δεν λειτουργούν 1.300, λειτουργούν λίγο παραπάνω από 1.000 και αυτές με τα 1.000 ζόρια, και ότι έχει δεσμεύσει δήθεν για το Υπουργείο Υγείας και όλες τις κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα, που δεν τις έχει δεσμεύσει, θα πω, αυτή η κλίνη συνολικά του ιδιωτικού τομέα είναι περίπου 300 με 350, ενώ έχει δεσμεύσει μόνο τις 100 και μόνο για περιστατικά που δεν είναι κορονοϊού, είναι λοιπής ιερότητας. Και βγάζει ένα σύνολο ότι το Υπουργείο Υγείας έχει στη διάθεσή του 1.600 με 1.650 κλίνες ΜΕΘ που δεν τις έχει, 1.100 έχει στη διάθεσή του. Δεν είναι εύλογο να αναρωτιούνται πάρα πολλοί και να λένε, κάτσε ρε φίλε, μας λες ότι έχεις άπειρες διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ και μας το λες και κάθε μέρα κιόλας.
και είναι 150 άνθρωποι κοινοί θνητοί διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Τότε αυτές που λες ότι έχεις, για ποιους τις κρατάς? Καταλάβατε πως αυτοπαγιδεύεται η κυβέρνηση στα ίδια τα δικά της τα fake news, τα οποία τα διαδίδει για να εξοραίσει την κατάσταση. Έτσι παγιδεύεται, αυτοπαγιδεύεται. Και έχουμε, και τελειώνω με αυτό, και άλλα εξωφρενικά fake news από βουλευτές της κυβέρνησης, που μαζί με τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, ακόμα και τον κύριο Σκέρτσο, που ανακάλυψε ότι σε κάποιες επαγγελματικές ομάδες για κάποιο μαγικό λόγο ο κορονοϊός δεν κολλάει και δεν μεταδίδεται, παράδειγμα στους αστυνομικούς, μέχρι τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, που είπε, επιλέξει, ότι όταν ο γιατρός πηγαίνει τον ασθενή στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έχει χαθεί κάθε ελπίδα και ο γιατρός παραδίνει τον ασθενή στα χέρια του Θεού, μέχρι τον κύριο Μαρκόπουλο, που προχθές βγήκε και είπε, άκουσον, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ. Έχουμε εκατοντάδες που είναι άδειες. Ότι δήθεν έχει δεσμεύσει το κράτος 600 ιδιωτικές κλίνες ΜΕΘ μόνο στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία. Που όλες σε όλη τη χώρα συνολικά, δεσμευμένες και αδέσμευτες, δεν είναι 600, είναι οι μισές. Είναι κοντά στις 300 με 350. Αν τα αφήσετε όλα αυτά τα fake news που εκτοξεύονται από το κυβερνητικό στρατόπεδο για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, τότε αυτοί όλοι μαζί έπρεπε με τον νόμο που έχουν οι ίδιοι ψηφίσει να πληρώσουν πρόστιμο κανένα φανταστικομύριο ευρώ. Έτσι, λοιπόν. Και τελειώνω με το εξής. Εγώ θα πω και από τη δικιά σας συχνότητα. Τα λέω κάθε μέρα. Έχουμε καταθέσει και σχετική αναφορά για το θέμα των διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ, όσο εν γε, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ήδη από τον Απρίλιο του 2021. Ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, με τις έγκαιρες προειδοποιήσεις που έχει λάβει η κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια σχεδόν, και με βάση το ότι δεν φρόντισε να ρυθμίσει την κατάσταση, έτσι όπως τις λένε οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι θάνατοι διασωληνωμένων μηχανικά αεριζόμενων ασθενών εκτός ΜΕΘ, που ρωτάμε κάθε μέρα και δεν μας το απαντάνε ποτέ. Ρωτάμε κάθε μέρα και λέτε σήμερα 90 απώλειες, 116, 81, δεν έχει σημασία. Άνθρωποι είναι. Ναι, είναι ανθρώπινες ζωές. Και πείτε μας, από αυτές τις ανθρώπινες ζωές, ποιες χάθηκαν βαρέως πάσχοντες ασθενείς, διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ. Πείτε μας. Δεν το έχουν απαντήσει ποτέ, κύριε Σακίνη. Έτσι όπως τα περιέγραψα πριν, λοιπόν, και με βάση όλο το ιστορικό της υπόθεσης, αυτοί οι θάνατοι είναι κρατικές δολοφονίες με κυβερνητική ευθύνη. Κύριε Παπα-Νικολάου, αυτά πάει να κουκουλώσει η κυβέρνηση με τα επικοινωνιακά της πυροτεχνήματα. Κύριε Παπα-Νικολάου, καταλάβατε. Για ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Ό,τι θέλετε. Επειδή υπήρχαν και άλλοι που προειδοποιούσαν, θέλω να το θυμίσω και για τους ακροατές που μου στέλνουν μηνύματα. Όντως έχουν δίκιο. Από τον Οκτώβριο του 20 το πρόβλημα δεν χρειαζόταν να σκάσει πρώτα τον Νοέμβριο του 20, μου λένε Γιώργο, με το Πίξ Θεσσαλονίκη. Η κατάσταση λοιπόν ήταν γνωστό πώς θα εξελίσσονταν. Απλώς αν έπαιρναν μέτρα θα ερχόταν σε αντίθεση με το τότε success story. Ακριβώς. Θέλω λοιπόν να σας πω κάτι. Μισό λεπτό, κύριε Παπα-Νικολάου. Ναι, επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ μιλάμε για ασθενείς και για ασθενείς με κανονικά νοσήματα. Αυτοί δεν τολμάνε να πάνε στο νοσοκομείο, διότι αν χρειαστεί, πού θα βρουν μέσα. Είναι τεράστιο πρόβλημα ότι αυξάνονται πολύ οι θάνατοι και από τη λιπή νοσηρότητα, από τις λιπές παθήσεις, που είναι και αυτοί θάνατοι. Άσχετα αν δεν απασχολούν τα εδώ τώρα εσείς λέτε σωστά. Δίκιο. Δεν έχουμε νούμερα. Πόσοι εντός και πόσοι εκτός ΜΕΘ. Εγώ θα έλεγα δεν έχουμε νούμερα πια. Πόσοι ανεμβολίστηκε και πόσοι εμβολιασμένοι. Και δεν το λέω με την άποψη του εμβολίου, ακούστε πώς το λέω. Ναι. Με βάση αυτό που περιγράφεται και ο εμβολιασμένος θα καταλήξει μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία. Το ξαναλέω. Όλοι έπρεπε οι μηχανικά αεριζόμενοι, διασωληνωμένοι, βαρέως πάσχοντες να είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Όλοι. Οι απλοί πολίτες, οι μητροπολίτες, ό,τι και να είναι ο καθένας, υπουργός, ξυλουργός, εμβολιασμένος, ανεμβολίαστος, εκδότης, στρατιώτης, πατριώτης, σουβλατζής, έπρεπε να είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Τέλος. Μάλιστα. Έχω μια κρίσιμη ερώτηση. Πείτε μου. Μπορεί να σας ενοχλήσει, αλλά ξέρω ότι δεν παίζετε με τις λέξεις.
παρουσιάζετε αυτή την εικόνα με στοιχεία και λέτε ότι εδώ δεν μας βγαίνει ούτε αυτό που μας λένε με την πληρότητα 98%. Είναι απλούστατο, κοιτάξτε. Ακούστε με λίγο. Ακούστε και πάμε, Νικόλα. Την ίδια ώρα βγαίνει ο κύριος Πλεύρης και δίνει τα δικά του νούμερα και τα δικά του. Και το επιχείρημα και πώς καταρρύπτεται. Μισό λεπτό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Δεν θα ήταν ορθότερο, αναρωτιέμαι, σαν πολίτης, αφήστε την ιδιότητα του δημοσιογράφου, να φτιαχτεί μία ανεξάρτητη τώρα, γιατί έχουμε νεκρούς, να μην το ξεχνάμε. Μια τώρα, ανεξάρτητη ενημέρωση. Επιτροπή και να πει, φέρτε κύριε Παπανικολάου τα στοιχεία, φέρτε κύριε Υπουργέ τα στοιχεία. Προσπαθούμε να το κάνουμε, δεν είναι εύκολο. Έχετε δίκιο. Άλλο εδώ μου λέει. Γιατί παίζουν και άλλα στη μέση. Εγώ λέω. Πείτε ότι τη φτιάχνουμε. Όχι, κύριε Παπανικολάου, να σας το πω εγώ πιο προβοκατόρικα. Εγώ ας υποθέσω ότι εσείς για λόγους εντυπώσεων λέτε λάθος στοιχεία. Και τα σωστά στοιχεία είναι του Υπουργού. Ή το ανάποδο. Δεν θα χρειαζόταν μια επιτροπή να πει, παιδιά, αυτά είναι τα στοιχεία και αυτή είναι η αλήθεια. Ακριβώς. Και μου λένε εδώ οι πολίτες. Τι φτιάχνετε σήμερα. Ναι. Δίνει συνέντευξη τύπου. Ποιος θα τη μεταδώσει τη συνέντευξη τύπου, κύριε Σαχίνη? Μα υποτίθεται ότι. Σαχίνης. Όχι. Υποτίθεται ότι η ανεξάρτητη αρχή θα είναι συμφωνημένη, διότι ζούμε είναι στη. Ανεξάρτητη αρχή, θεσμική, επίσημη. Μάλιστα. Και να, στο όνομα τη. Αυτό δεν λένε όλοι. Διαφάνεια. Πάντων, στο όνομα τη. Ναι, εντάξει, δεν θέλω να το ανοίξω αυτό το κεφάλαιο. Ο Σιμεών λέει, πέστε στον κύριο. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ, γιατί σα είπε κανεί. Ανεξάρτητη αρχή με διακομματική συνένεση. Πρέπει να συνενέσει και εξωματική αντίπαλη. Σας είπε κανείς ότι εξαιρείται κανένας από αυτό δεν το παιχνίδι. Δεν θέλω να ανοίξω αυτό το κεφάλαιο τώρα, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, λέω το εξής. Μισό λεπτό για να τα βάλω όλα. Μου λέει και ο Σιμεών που είναι οδηγός ταξί και οδηγώντας σας ακούει. Λέει, οι ιατρικοί σύλλογοι που είναι, γιατί δεν παίρνουν θέση. Οι ιατρικοί σύλλογοι, καταρχήν, το Προεδρείο, το Γαλάζιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και οι γαλάζιοι πρόεδροι των μεγάλων ιατρικών συλλόγων είναι απαράδεκτα απόντες. Απαράδεκτα απόντες, όχι μόνο τώρα, αλλά από πέρσι, σε κάθε αντιεπιστημονική αρλουμπολογία που εξτομίζει η κυβέρνηση για να δικαιολογεί τα δικαιολόγητα. Δεν είναι μόνο τώρα αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, και έχει δίκιο ο αυτοκινητιστής που σας πήρε τηλέφωνο. Λέω ότι, προσέξτε, πώς είναι τα fake news. 8/12/2021, που λέγαμε πριν. Επίσημο ημερήσιο ενημερωτικό δελτίο του ΕΟΔΗ λέει 709 διασωληνωμένοι που πάσχουν από κορονοϊό. Η κυρία Γκάγκα πριν από καμιά εβδομάδα μας είχε πει ότι σε αυτούς κάθε μέρα μετράμε και τους εκτός ΜΕΘ που είναι στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ. Έτσι. Την πιστεύουμε την κυρία Γκάγκα. Και λέμε το εξής. Την ίδια μέρα, 8/12, 6/20 το απόγευμα, 183 διασωληνωμένοι μηχανικά αεριζόμενοι εκτός ΜΕΘ στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ. Από αυτούς 140 πάσχοντες από κορονοϊό με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου. 709-140 μας κάνουν 569. Άντε να είναι και άλλοι 30 μέσα στις ΜΕΘ που δεν είναι διασωληνωμένοι, είναι με μάσκα θετικής πίεσης, 600. Άρα έχουμε 600 μέσα στις ΜΕΘ COVID, 140 έξω. Σωστά. Mm-hmm. Ποια ήταν η πληρότητα, η κάλυψη των ΜΕΘ COVID εκείνη την ημέρα? Αριθμητική πέμπτης δημοτικού είναι, κύριε Σαχίνη. Πώς ήταν? Πόσο βγαίνει το νούμερο? 120%. Έχετε κάνει την πράξη. 120%. Δηλαδή 100% και 20% έξω. Γιατί το Υπουργείο επιμένει κάθε μέρα και λέει ότι η κάλυψη είναι 98%, 95% και δεν φτάνει ποτέ 100%. Παίρνει από το Υπουργείο η εξής δικαιολογία ως επιχείρημα, από τον κύριο Πλεύρη. Μα δεν είναι έτσι, γιατί σε κάποιες περιοχές μπορεί να είναι πάρα πολύ διασωληνωμένοι και σε κάποιες άλλες λιγότεροι και να υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες. Ότι είναι γεωγραφικό το θέμα, καταλάβατε? Ναι. Πώς καταρρύπτεται αυτό πανηγυρικά από το ίδιο το Υπουργείο? Θα σας πω εγώ αμέσως. Με την καταπληκτική επιδημιολογική επιτήρηση που δεν είχαμε και άλλη μια χρονιά για τον τουρισμό. Από πού ξεκίνησε και φούντωσε το τέταρτο κύμα μέσα στο 15 Αύγουστο, θυμάστε? Φυσικά από τις τουριστικές περιοχές της χώρας. Αφού πηγαίναμε... Πρόεδρο, με σινία, δεν θέλει και πολύ αυτό. Κλάδες, αφού πηγαίναμε με σέλφ από νησί σε νησί μαζί με τον Ιωβόλτα. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρετε τι έλεγε το Υπουργείο Υγείας 14/8/2021, παραμονή 15 Αυγούστου, για τα προβλήματα τότε στην Κρήτη? Έλεγε ότι να μην κάνουν οι συνδικαλιστές λαϊκισμό, γιατί
ακόμα και αν γεμίσουν όλες οι ΜΕΘ της Κρήτης, έχουμε έτοιμο επιχειρησιακό σχέδιο και μπορούμε από αύριο να κάνουμε αεροδιακομιδές τους διασωληνωμένους της Κρήτης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτά έλεγε το Υπουργείο 14/8/2021. Τώρα γιατί μας λέει ότι δήθεν ο διασωληνωμένος της Ορεστιάδας δεν μπορεί να μεταφερθεί στην Αθήνα που μπορεί να έρθει και ο δικός και δεν χρειάζεται καν αεροδιακομιδή. Αν είναι δεσπότης, γιατί και μπορεί. Ο Μητροπολίτης από το Αγρίνιο, αν μου επιτρέπετε, ο δικός ήρθε στην Πανεπιστημιακή ΜΕΘ του Ευαγγελισμού. Δεν χρειάστηκε αεροδιακομιδή. Αεροδιακομιδή είχε χρειαστεί ο κύριος Εφρέμ, ο οποίος μάλιστα ήταν προτιμητέος να έρθει στην ίδια Πανεπιστημιακή ΜΕΘ των Αθηνών από το Άγιο Όρος. Δεν πήγε ούτε στην Καβάλα ούτε στη Θεσσαλονίκη. Μας, αν και τότε υπήρχαν εκεί κοινές άδειες. Αεροκομιδές πολιτών, πράγμα τα που τα λέω είναι. Για να μην δουλευόμαστε, έτσι. Ακούστε, θέλω να κλείσουμε ως εξής. Πρώτα-πρώτα να σας πω ένα μήνυμα από την Ιταλία, παρακαλώ. Έλληνας, σας ακούει τώρα. Γεια στο στόμα σου, άνθρωπέ μου. Η αντιεπιστημονική βλακεία σε πλήρη δράση. Ευτυχώς έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς. Θέλω όμως να ακούσετε και νομίζω ότι το οφείλετε να το κάνετε, αν είστε έτοιμος και πρόχειρος. Τι λέει ο φίλος ο Δημήτρης? Επειδή κύριε Παπανικολάου, τα λέτε εξαιρετικά, αλλά δυστυχώς εμείς οι απλείς πολίτες, ακούγοντας από εδώ και από εκεί, έχουμε μπερδευτεί και δεν έχουμε καταλάβει εν τέλει πόσες ακριβώς κλίνες εντατικής θεραπείας υπάρχουν στη χώρα μας και αν μπορεί να μας πει με ακρίβεια τον αριθμό του προσωπικού εκείνου που είναι εξειδικευμένο για να τηρεί μια ΜΕΘ με τα κρεβάτια της, με τη σωστή παροχή υπηρεσιών που απαιτείται, πόσους νοσηλευτές που είναι εκπαιδευμένοι για ΜΕΘ, πόσους εντατικολόγους που λειτουργούν αυτή τη στιγμή συνολικά στο ΕΣΥ και COVID και non-COVID είναι λίγο παραπάνω από 1000. Σε αυτές νοσηλεύονται 600 ασθενείς με κορονοϊό και 400 περίπου ασθενείς λυπής νοσηρότητας. Εκτός από αυτές, το Υπουργείο Υγείας έχει δεσμεύσει με το γνωστό πανάκριβο νοσήλιο, άλλο θέμα αυτό, και περίπου 100 κλίνες ιδιωτικών θεραπευτηρίων, στους οποίους νοσηλεύονται άλλοι 100 ασθενείς με λοιπές παθήσεις και κανένας ασθενής με κορονοϊό. Συνολικά δηλαδή αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται περίπου 600 ασθενείς με κορονοϊό μέσα σε ΜΕΘ και άλλοι 120 με 130 καθημερινά είναι απ' έξω και περιμένουν για ΜΕΘ. Και επίσης νοσηλεύονται άλλοι 500 ασθενείς με λοιπές παθήσεις περίπου στις ΜΕΘ του ΕΣΥ που δεν είναι για COVID και στις δεσμευμένες κλίνες των ιδιωτικών κλινικών. Αυτά είναι τα νούμερα και έτσι εξηγούνται και τα νούμερα. Μάλιστα. Γιατί με τις φούσκες που αμολάει η κυβέρνηση δεν εξηγούνται τα νούμερα. Δεύτερον, ακόμα και οι ΜΕΘ που λειτουργούν είναι επαρκώς στελεχωμένες. Κατηγορηματικά όχι. Η αναλογία μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, για παράδειγμα, νοσηλευτή ανασθενή στη βάρδια πρέπει να είναι πάνω από ένα. Προσέξτε, σε κάθε βάρδια πρέπει να είναι ένας νοσηλευτής ανασθενή και να υπάρχει και ένας που να μην έχει ασθενή και να είναι κίνηση και να βοηθάει τους υπόλοιπους. Η αναλογία πρέπει να είναι πάνω από ένα. Δυστυχώς δεν είναι, ακόμα στις ΜΕΘ που λειτουργούν, είναι μικρότερη. Και γι' αυτό έχουμε πρόβλημα με τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις από άλλα μικρόβια. Σαφές. Γιατί τα μικρόβια μέσα στις ΜΕΘ, τα λεγόμενα ανθεκτικά νοσοκομιακά μικρόβια, ούτε πετάνε, ούτε κολυμπάνε, ούτε περπατάνε. Μεταδίδονται από ασθενή σε ασθενή με τα χέρια του προσωπικού. Ορίστε. Γι' αυτό έπρεπε σε κάθε βάρδια ο νοσηλευτής να μην ακουμπάει κανέναν άλλο ασθενή εκτός από τον έναν. Καταλάβατε? Εμείς καταλάβαμε και με αυτά που μας περιγράφετε τι συμβαίνει με τους θανάτους. Έχετε δώσει εξήγηση. Ακούστε, η Αργυρούλα λέει, κύριε Παπανικολάου, σας παρακαλώ πείτε μου, ισχύει ότι για κάθε ώρα που περνάει εκτός ΜΕΘ, σε κρεβάτι εκτός ΜΕΘ, υποτίθεται διασωληνωμένος, ο κίνδυνος αυξάνεται γεωμετρικά? Φυσικά, και το λέω γιατί είχε αμολύσει μια απίστευτη αντιεπιστημονική αρλούμπα στις αρχές του έτους ή τέλος του 2020, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω αρχές του 2021, η κυρία Παπαευαγγέλου στην επίσημη επιστημονική ενημέρωση, το οποίο τότε το είχα σχολιάσει και το είχα καταγγείλει. Λοιπόν, για κάθε 24ωρο που περνάει διασωληνωμένος κάποιος μηχανικά αεριζόμενος εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας,
αυξάνεται ραγδαία ο κίνδυνος θανάτου και επίσης, προσέξτε, ακόμα και αν μετά από 3-24 ώρα βρει κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας και επιβιώσει, αυξάνεται πάρα πολύ η περίοδος νοσηρότητας, ακόμα και αν τα καταφέρει και γίνει απογαλακτισμός από το μηχανικό αερισμό και αποσωληνωθεί τελικά. Μάλιστα. Κατανοητό. Απόλυτα. Κλείνω με έναν συνάδελφό σας. Θα κλείσω εγώ με ένα μήνυμα μετά. Πριν το μήνυμα, ακούστε. Ένας συνάδελφός σας μου λέει εδώ να πείτε καλημέρα στον κύριο Παπανικολάου. Γνωρίζω το ήθος και την εντυμότητά του και την αγωνιστικότητά του. Είμαι γιατρός βετεράνος ακροατής. Δεν ξέρει ότι η ΜΕΘ του Ευαγγελισμού έχει μια παράδοση για ΜΕΘ VIP για την ακρίβεια ΜΕΘ μέσα στη ΜΕΘ. ΜΕΘ, Μητροπολιτική ΜΕΘ, μάλιστα. Είπα στην αρχή. Μητροπολιτικές Πανεπιστημιακές ΜΕΘ. Λοιπόν, το μήνυμα το δικό μου. Όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή και ακόμα δεν έχετε εμβολιαστεί ούτε με την πρώτη δόση, γιατί φαντασιώνεστε ότι κατά κάποιον τρόπο αν δεν εμβολιαστείτε εκδικήστε το Μητσοτάκη, σας πληροφορώ ότι αν ομιγέννητο αρρωστήσετε βαριά, διασωληνωθείτε και δεν βρείτε κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας και είστε σε ένα κοινό θάλαμο με ένα φορητό αναπνευστήρα, κακό που θα του κάνετε του Μητσοτάκη. Θα γλιτώσει και τα έξοδα της σύνταξης. Αυτό ήταν το μήνυμά μου. Ο κύριος Παναγιώτης Παπανικολάου, τον ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπανικολάου.